Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ευρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο, που αναφέρεται ολόκληρο το κεφάλαιο εις την ενυπόστατον Σοφίαν του Θεού. Και η ενυπόστατος θα πει προσωπική, πρόσωπον. Η ενυπόστατο Σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό σε κάθε θέμα μας, μέχρι που να τελειώσει το 24ο κεφάλαιο, γιατί ολόκληρο εκεί αναφέρεται, πάντοτε θα σας το αναφέρω για να σας το υπενθυμίζω. Πρόκειται λοιπόν για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δια των θεών λόγων που έχει ειδική περίπτωση με το όνομα, Σοφία του Θεού. Και για να μην νομιστεί ότι η σοφία αυτή είναι μία αφηρημένη έννοια όπως είναι στους Έλληνες, γι' αυτό ακριβώς λέμε ενυπόστατο σοφία. Είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και στην έρευνα αυτή που η γραφή μας προκαλεί και μας προσκαλεί, είναι για να διαπιστώσουμε του ποιος είναι ακριβώς ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε πλέον ότι έχουμε τον Ιησού Χριστόν, αλλά δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά Του. Έτσι το ερώτημά Του δεν περιορίζεται στην εποχή που ο Χριστός το έθεσε, αλλά σε κάθε εποχή. Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου, τι λένε για μένα οι άνθρωποι των Υιών του ανθρώπου. Δεν είπε των Υιών του Θεού, διότι πρέπει να ανακαλύψεις διά του ανθρώπου την θεότητα, αλλά και πρέπει να ανακαλύψεις διά της θεότητος την ανθρωπίνη φύση. Εδώ δε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν γίνεται αναφορά της ενυποστάτου σοφίας, καλούμεθα διά της θείας φύσεως να ανακαλύψουμε στις εκφράσεις της Αγίας Γραφής την ανθρωπίνη φύση του Υιού του Θεού, δηλαδή της ενυποστάτου σοφίας. Θα το δείτε, εξάλλου και θέμα μας είναι σήμερα. Βέβαια έχουμε κάνει μόνον 7 χωρία από την ημέρα που αρχίσαμε, είναι το έκτο θέμα μας σήμερα, και βλέπετε ότι μας απασχολεί μόνο ένα χωρίο από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ακριβώς γιατί είναι η σοφία απίθμενος, η γνώση πολύ βαθιά, πολύ μεγάλη, και μετά ευλαβίας και προσοχής πρέπει να προσερχόμεθα στην Αγία Γραφή, ειδικότερα δε τώρα σε αυτό το κεφάλαιο περί του οποίου, στο οποίο γίνεται λόγος περί της ενυποστάτου σοφίας. Το έβδομον χωρίον το είχαμε ξεκινήσει, δεν το αναλύσαμε ολόκληρο, σας το διαβάζω ξανά. Μετά τούτων πάντων, ύστερα από όλα αυτά, μετά τούτων πάντων ανάπαυσιν εζήτησα και εν κληρονομία τίνος αυλής στήσομαι. Ομιλεί η ενυπόστατο σοφία καθεαυτήν. Εδώ λέγει μεταξύ όλων αυτών των λαών και έθνων εζήτησα καταβλισμών και κατοικία για να αναπαυθώ, και διερωτήθηκα στη χώρα τίνος θα εγκατασταθώ. Βλέπετε, ερωτά εαυτήν, τον εαυτό της ερωτά. Γιατί ποιον άλλο να ερωτήσει, δεν υπάρχει παρά μόνο ο Θεός Πατήρ, τον οποίο θα δούμε μετά ότι τι της είπε τη σοφίας ο Πατήρ. Κάνει εδώ βέβαια πολύ μεγάλη εντύπωση, θα επαναλάβω μερικά από την περασμένη φορά, ότι η ενυπόστατο σοφία, ενώ τα πάντα εξουσιάζει και τον ουρανό και τη γη και τους λαούς, να θέτει ερώτημα αναπαύσεως και κατοικίας. Είναι περίεργο λίγο, αφού όλα της ανήκουν.
όλα δικά της, αλλά ζητά η σοφία κατοικία. Κατοικία. Θα το δούμε. Και η ανάπαυσή της βέβαια, όπως λέγει, είναι οι άνθρωποι. Τι σημαίνει η ανάπαυση του Θεού? Την λέξη τη βρίσκομαι πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και τη λέξη κατάπαυση. Και ανάπαυση και κατάπαυση εδώ είναι οι λέξεις συνώνυμες. Είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση που δείχνει ότι ο Θεός ξεκουράζεται. Βέβαια ο Θεός δεν κουράζεται, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια ανθρωποπαθής κατάσταση. Θέλει να δείξει ότι ο Θεός αναπαύεται, ξεκουράζεται, ευαρεστείται. Να υπάρχει στους Αγίους ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία ο εναγίης αναπαυόμενος. Συ, ο οποίος αναπαύεσαι εις τους Αγίους. Και ο προφήτης Ισαΐας, από όπου βεβαίως παίρνει αυτή την θέση ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος, τάδε λέγει Κύριος ο ύψιστος, ο εν υψηλής κατοικών τον αιώνα, δηλαδή ο αιωνίος κατοικών, Άγιος εν Αγίης όνομα αυτό, Κύριος ύψιστος. Το όνομά του, ο Άγιος ανάμεσα στους Αγίους. Αυτό λέει είναι το όνομά του, εν Αγίης αναπαυόμενος. Ο οποίος αναπαύεται, λέγει, ανάμεσα εις τους Αγίους. Η έννοια λοιπόν της αναπαύσεως της σοφίας είναι ότι εζήτησε από τις ελεύθερες προαιρέσεις των λογικών όντων, δηλαδή των ανθρώπων, ανταπόκριση, αναγνώριση, ευχαριστία, δοξολογία. Θυμηθείτε το όραμα του προφήτου Ισαΐου που είναι καταγραμμένο στο 6ο κεφάλαιο, που είδε, λέγει, τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου και τα χερουβίμ και λοιπά και λοιπά. Γιατί τα χερουβίμ είναι γύρω από τον θρόνο, κάτω από τον θρόνο, περί των θρόνων? Γιατί θρόνος είναι έκφραση αναπαύσεως. Όταν κάθομαι σε μία καρέκλα, αυτό δείχνει ανάπαυση. Έκφραση λοιπόν. Προσέξτε, αυτά είναι θείες πραγματικότητες, πέρα από κάθε περιγραφή, άκτιστες καταστάσεις που δεν μπορούμε παρά να τις εκφράσουμε με κτιστά λόγια, κτιστά ρήματα, ενώ αυτά όλα είναι άκτιστα και δεν δίνονται να εκφραστούν. Εκφράζονται όμως με πράγματα, θέματα, εικόνες από τον κτιστόμενο κόσμο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι είναι επί θρόνου, και εκεί ξέρετε, είναι ο Θεός Λόγος. Ενθυμίστε τα θέματα που έχουμε κάνει στην Λάρισα πριν από 3 χρόνια γύρω από το θέμα αυτό, ότι είναι επί επιρμένου θρόνου, και όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει, αυτός είναι ο Θεός Λόγος. Στο Ευαγγελιό του μας το λέγει αυτό, ότι κινούνται οι ουράνιες δυνάμεις και επ' αυτόν αναπαύεται. Δηλαδή, τι θα πει αναπαύεται? Ευαρεστείτε. Γι' αυτό και οι ουράνιες αυτές δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφείμ, άγγελοι, αρχάγγελοι κλπ. Υμνούν και δοξολογούν τον Κύριον εις το διηνεκές. Θυμηθείτε και τον ύμνον «Δόξεν υψίστης Θεό», που ήταν, λέει, πλήθος αγγέλων, στρατιά αγγέλων κλπ. Κλπ. Για θυμηθείτε όλα αυτά. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα πρόσωπα της υπάρξης αναπαύεται ο Θεός. Η έννοια λοιπόν της αναπαύσεως είναι ότι εζήτησε, όπως σας είπα, από ελεύθερες προαιρέσεις, γιατί βεβαίως δεν αναπαύεται εις τους αμαρτωλούς ανθρώπους, δεν αναπαύεται εις τους δαίμονες, ζήτησε την ανταπόκριση. Ο Θεός λοιπόν Λόγος αναπαύεται και εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό έκανε τον άνθρωπο. Αναπαύεται στην κοινωνία των πρωτοπλάστων. Αυτό το βλέπουμε
όταν επισκέπτεται τους πρωτοπλάστους και συνομιλεί μαζί τους. Πώς? Με γνωρίζουν. Το θέμα είναι ότι ο Θεός Λόγος, πάντα ο Θεός Λόγος, η σοφία του Θεού, είναι εκείνη που φαίνεται. Ο πατήρ δεν φαίνεται. Γιατί στον κόσμο, στον κτιστόν κόσμο, στέλνεται πάντοτε ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την σχέση τους, κρατήστε αυτή τη λεξούλα, τη σχέση τους με τον κτιστόν κόσμο. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον την ερχομένη φορά. Λοιπόν, ανεπάβετο εις του πρωτοπλάστους. Γιατί ανεπάβετο? Διότι έκανε τον άνθρωπο σύμφωνα με εκείνο που θα γίνεται η ενυπόστατη σοφία. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Δεν πειράζει να κάνω πάλι λογία, λέω και ξαναλέω μερικά, για να εδραιώνονται. Δεν έγινε ο Αδάμ πρώτα και μετά η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Πρώτα έγινε η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου και μετά ο Αδάμ, έστω κι αν αυτό χρονικός είναι προθύστερον. Δεν έχει σημασία. Έγινε όμως βάσει ενός σχεδίου. Το σχέδιο ήτο. Τι θα ήτο ο Θεός Λόγος? Τι θα γίνεται? Έτσι λοιπόν ανεπάβετο με την παρουσία των πρωτοπλάστων. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το βαθύνουν αυτό οι πρωτόπλαστοι και έχασαν αυτή την κοινωνία. Είναι γνωστή η ιστορία των πρωτοπλάστων. Εξορίστησαν από τον παράδεισο και πια δεν ήταν μαζί τους ο Θεός κατά αισθητών, υπογραμμίζω τη λέξη, αισθητών τρόπων. Πώς αισθητών, να ξέρουμε. Αργότερα θα είναι υπεραισθητών τρόπων όταν θα ενανθρωπίσει, και πάλι δεν κατανοήθηκε, τουλάχιστον από το λαό του. Όλοι αυτοί οι απόγονοι του Αδάμ βέβαια διεφθάρισαν. Και ζητά τώρα ο Θεός να βρει αξίους της κοινωνίας του. Ζητά, αναζητά. Κύριος, λέγει ο 13ος ψαλμός, εκ του ουρανού διέκυψε σαν από παράθυρο, έσκυψε για να δει κάτω από το παράθυρο. Βλέπετε, όλα είναι ανθρωπομορφικά. Επί τους Υιούς των ανθρώπων, του Ιδίν ή αίσθησιν Υιών ή εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Τουλάχιστον κάποιος να αναζητά τίποτα. Είναι βέβαια απογοητευτικό για τους ανθρώπους αυτό. Αλλά αυτός ήταν ο θλιβερός καρπός οπωσδήποτε της πτώσεως. Και ο Θεός τώρα βρίσκει κάποια μεμονωμένα πρόσωπα μέσα στην πορεία της ανθρωπίνης ιστορίας που εκεί αναπάβεται. Όπως είναι ο Ενόχ, ο οποίος λέει ευηρέστησε εις τον Θεόν και μετέφηκε αυτόν. Και ούχε βρέθη. Δύο πρόσωπα έχουμε που έχουν μετατεθεί άνευ θανάτου. Είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας. Ακόμη ανεπάφθη εις τον Νόε, ανεπάφθη εις τον Αβραάμ και σε άλλα πρόσωπα. Μάλιστα πριν από το να δημιουργηθεί ο λαός του Αβραάμ, θερυπή ο Μελχισεδέκ ήταν σπουδαίων πρόσωπο. Ή το γνώστης του αληθινού Θεού. Γι' αυτό και η ιεροσύνη του Χριστού, όπως μας πληροφορεί ο δεύτερος ψαλμός, είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δηλαδή σύμφωνα με τον Μελχισεδέκ και όχι κατά την τάξη του Άρων. Γιατί ο Μελχισεδέκ είναι ο άνθρωπος της πίστεως, δεν είναι ο άνθρωπος του νόμου, εξάλλου νόμους ακόμη δεν είχε δοθεί. Έτσι βλέπει κανένας ότι ο Θεός, Θεός Λόγος, η σοφία, αναπάβεται σε κάποια πρόσωπα. Σαν έκφραση, θα λέγαμε, αυτής της αναζητήσεως, βρίσκομαι τις εξής διατυπώσεις. Σαν έκφραση, λέγει,
Το λέει ο Απόστολος Πέτρος στις πράξεις. Εύρον Δαβίδ, τον του Ιεσέ, το παιδί του Ιεσέ, κατά άνδρα κατά την καρδία μου. Είδατε, άνδρα κατά την καρδία μου. Ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου, που θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Βρήκα κατά την καρδία μου. Άρα λοιπόν, η ανυπόστατη σοφία αναπαύεται εις τον Δαβίδ. Ο Δανίλ αποκαλείται ανήρ επιθυμιών. Αν έπρεπε αυτό να το αποδώσουμε, θα λέγαμε αξιαγάπητος άνδρας. Ανήρ επιθυμιών. Ακόμη τον Ιακώβ λέγει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, ηγάπησα, είναι και στην Καινή Διαθήκη γραμμένο, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Γιατί? Διότι η σοφία αναπαύεται ανάμεσα εις τους Αγίους εκείνους που τηρούν τα θελήματά της. Εν προκειμένου για τη μισή τον Ισάφ, που είναι και πρωτότοπος, διότι εφάβλησε, λέγει, τα πρωτοτοκιά του. Είπε, τώρα εγώ πεινάω, πέθανα από την πείνα, και εσύ μου μιλάς για πρωτοτόκια πάρτα, είπε στον Ιακώβ τον αδελφό του. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό? Δεν θέλω να γίνω εγώ πρόγονος της ενυποστάτου σοφίας όταν θα ελάμβανε ανθρωπίνη φύση. Το είδατε? Γι' αυτό λέει εμίσησα. Πήγαινε δηλαδή ο Ισάφ ούτως υπήν, γιατί ο πρωτότοκος έπρεπε να είναι, πήγαινε να ματαιώσει, ναι, ναι, το σχέδιο της ενανθρωπίσεως. Όπως και ο διάβολος έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ για να ματαιώσει το πρόγραμμα της ενανθρωπίσεως. Αλλά είναι ανόητο πράγμα. Όταν ο Θεός έχει ένα σχέδιο, ουδέποτε ματαιούται, μπορεί να περάσει από μονοπάτια ανύποπτα. Θα πραγματώσει όμως ο Θεός το σχέδιό του. Έτσι, εδώ βλέπει κανένας ότι ο Θεός λόγος αναπαύεται. Ο Χριστός το είπε ως εξής. Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Μην το ξεχνάτε. Δεν έχουμε δε δύο πρόσωπα εις τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο. Όταν έγινε άνθρωπος, επήρε μεν ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, αλλά παρέμεινε ένα πρόσωπο. Αυτό είναι ομοίως κάτι το θαυμαστό, το ακατανόητο, το αντιλογικό. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα. Δεν μπήκε μέσα σε έναν άνθρωπο για να έχουμε δύο πρόσωπα, αλλά έγινε άνθρωπος, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο. Είπε ο Χριστός, εάν τις αγαπάμε, εάν κανείς με αγαπάει, τον λόγο μου τηρήσει, θα φυλάξει το λόγο μου, την εντολή μου, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, θα έρθω μες αυτόν και μονήν παραυτοποιήσομεν. Τι θα πει αυτό το μονήν παραυτοποιήσομεν? Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι ζητάει αυτήν την κατοικία, να μείνει στον άνθρωπο που τον αγαπά. Και έτσι εκεί ο Άγιος Δυναδικός Θεός, αν το θέλετε, και όχι μόνο ο Θεός Λόγος, να βρει ανάπαυση. Κάνει εντύπωση ότι η ενυπόστατο σοφία φέρεται άϊκος. Έκανε τα πάντα και δεν έχει σπίτι. Ο ναός του Σολομώντος που χτίστηκε δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα αντίτυπο κατεστητών τρόπων που θα εφαίνεται ότι η ενυπόστατο σοφία απέκτησε οίκον, ο οίκος του Θεού. Αλλά οίκος ποιος είναι? Ουσιαστικά δεν είναι εκείνος ο ναός του Σολομώντος ή το αντίτυπο. Αληθινός οίκος της ενυπόστατου σοφίας θα ήταν η Θεοτόκος. Οίκος.
ζωντανός οίκος του Θεού Λόγου. Με κάθε τρόπο δηλαδή ζητά να είναι ο Θεός Λόγος κοντά στη δημιουργία του και μάλιστα κοντά στους ανθρώπους. Το βρίσκουμε αυτό στα σοφιολογικά βιβλία, πολύ καθαρά διατυπωμένο. Όταν η σοφία του Θεού τελικά επέλεξε τον Ισραήλ μετά την επάνωδο από την Αίγυπτο, όταν είναι στον δρόμο της επιστροφής, είναι δηλαδή 40 χρόνια έμειναν στην έρημο και τώρα επιστρέφουν στην γη της επαγγελίας, εζήτησε να της ανοικοδομηθεί οίκος, ναός. Αυτό πραγματοποιήθηκε ενώ έφτασαν στην γη της επαγγελίας, πραγματοποιήθηκε ύστερα από 500 χρόνια. Πότε? Μετά που έφυγαν από την Αίγυπτο, έφυγαν τον 15ο αιώνα, και τον 10ο αιώνα ο Σολομών χτίζει οίκον εις τον Κύριον. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία λέγει στον Δαβίδ δια του προφήτου Νάθαν. Ακούστε να δείτε τι λέγει. «Και εγένετο τη νυχτή εκείνη και εγένετο ρήμα Κυρίου προς Νάθαν λέγον». Εκείνη τη βραδιά δόθηκε προφητεία εις τον Νάθαν. «Πορεύου». Η προφητεία, ο λόγος αυτός, από την ενυπόστατον Σοφίαν. «Πορεύου, πήγαινε και υπόν προς τον δούλον μου Δαβίδ, πήγαινε και πες εις τον δούλον μου τον Δαβίδ, τάδε λέγει Κύριος», λέγει τα εξής ο Κύριος, «ούσι οικοδομήσεις μη οίκον του κατοικήσε με». Δεν θα μου κτίσεις εσύ οίκον για να κατοικήσω, αλλά τώρα λέω εγώ περισσότερα γιατί κι αλλού είναι γραμμένα έτσι, αλλά ο γιος σου ο Σολομών. Το γιατί? Γιατί λέει είσαι ανήρ εμάτων. Σημειώσατε ότι ο Σολομών ή το ειρηνικός βασιλεύς 40 χρόνια εβασίλευσε και στην εποχή του δεν έγινε ποτέ ούτε η πιο μικρή πολεμική σύραξη. Είναι αυτό που, και όχι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα, είναι αυτό που λέμε έχεις κόλλημα, έχεις εμπόδιο να γίνεις ιερεύς. Ένα από τα κολλήματα, τα εμπόδια είναι, εάν θα γίνεις ιερεύς δεν πρέπει να έχεις φωνεύσει καθιονδήποτε τρόπο. Και η έκτρωση, αν είσαι παντρεμένος άνθρωπος, είναι ένα κόλλημα για τη δική σου την ιεροσύνη. Δεν πρέπει να φωνεύσεις. Όπως και το πρόβατο που εθυσιάζεται ή το άμωμον. Δεν είχε μόμμον. Δεν είχε ψεγάδι. Ο υποψήφιος λοιπόν ιερεύς έπρεπε να μην έχει δύο τουλάχιστον αμαρτήματα. Είναι τα σαρκικά αμαρτήματα, που βλέπουμε ότι τα σαρκικά αμαρτήματα έχουν, προσέξτε, οντολογική διάσταση επί της ανθρωπίνης φύσεως του μέλλοντος ιερέως, και ο φόνος. Αυτά τα δυο. Τώρα, τι έγινε τον Ιστο Ισραήλ, τι γίνεται σήμερα στην Χριστιανική Εκκλησία, καλύτερα κανείς να μην το σκέπτεται. Ωστόσο, συνεχίζει ο Θεός. Εδώ είναι τώρα το πολύ ωραίο, ότι ου κατόκικα ενίκο αφής ημέρας ανήγαγον τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Λέγει, δεν κατήχησα σε σπίτι, σε σκέπαστρο, έως αυτήν την ημέρα, έως σήμερα, από τότε που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Δηλαδή, 500 χρόνια, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Και ήμιν εμπεριπατών εν καταλήματι και εν τη σκηνή. Εδώ έχει δύο
Έχει ένα ρήμα, το εμπεριπατών, του ρήματος εμπεριπατώ, που δείχνει κίνηση. Όταν είμαι στο σπίτι μου κάθομαι, όταν είμαι έξω από το σπίτι μου περιπατώ, που δείχνει εδώ μία, θα λέγαμε, κίνηση, την οποία είχε και ο λαός. Πώς την είχε την κίνηση ο λαός? Μα ήταν εμπορία εις την έρημο. Γι' αυτό λέει εμπεριπατών. Γιατί? Διότι συνόδευε το λαό ο Θεός Λόγος ως στήλη νεφέλης. Το ενθυμίστε την περασμένη φορά. Διότι λέει έστησα τον θρόνο μου εις την κορυφή της στήλης της νεφέλης. Δηλαδή αυτή η κολόνα τροχοντρά που ήταν από σύννεφο. Εκεί λέγει, εκεί έστησα τον θρόνο μου. Και έτσι μετακινείτο για να τους δείξει στους Εβραίους ότι έπρεπε να μετακινηθούν, να πάνε πιο πέρα και το καθεξής. Και εν καταλήγματι και εν σκηνή. Δηλαδή, το κατάλημα τι ήταν? Ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Δηλαδή, ένα φτωχικό, ξύλινο παράπηγμα σκεπασμένο να σκεπάζω. Αυτό είναι το κατάλημα. Είναι γραμμένα αυτά στο Β' Βασιλείων 7,4 και εξής. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν κατοικεί η ενυπόστατο Σοφία σε οίκο. Δεν παραπονιέται όμως. Ξέρετε κάτι, να σας πω και ένα έτσι λιγάκι παράλληλο. Όταν σύρθηκε ο λαός στη Βαβυλώνα, πολύ αργότερα, δηλαδή 3 αιώνες μετά από την κατασκευή του ναού, ο ναός καταστράφει από τους Βαβυλωνίους. Και βέβαια τιμωρήθηκε ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορ, που και λοιπά. Μετά των πορνών έπιναν κρασί και λοιπά από τα σκεύη του ναού, τα αργυρά και τα χρυσά και λοιπά και λοιπά. Αλλά εκεί σημείται το εξής, ότι όταν επέστρεψαν μετά τα 70 χρόνια με την αρχηγία του Έσρα πίσω στα Ιεροσόλυμα, βρήκαν μια πόλη κατεστραμμένη. Ο ναός βεβαίως κατεστραμμένος, τα σπίτια βεβαίως κατεστραμμένα. Και τότε ο λαός έπιασε να φτιάξει τα σπίτια του. Θα μου πείτε τι φυσικότερα. Εκεί κάπου παρεπονέθη ο Θεός εις τον Έσρα, ήρθατε, κοιτάξατε τα σπίτια σας, το δικό μου το σπίτι όμως δεν το φτιάξατε. Εδώ να κάνω ένα σχόλιο. Όταν πολλές φορές κάνουμε ένα συνοικισμό, ένα χωριό, μια καινούργια ενορία, βέβαια αφήνουμε κάποιο τόπο γιατί είμαστε χριστιανοί και το θέλουμε αυτό για ένα ναό. Πρώτα κτίζουμε τα σπίτια μας, μετά φροντίζουμε για το ναό. Το χειρότερο όμως ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο είναι το εξής, ότι τα μέσα σπίτια μας περιποιούμεθα και καθαρίζουμε και στολίζουμε, όχι όμως το ναό του Θεού. Και το χειρότερο ότι εμείς που έχουμε τα καθαρά μας σπίτια, όταν πηγαίνουμε στον οίκο του Θεού είμαστε απρόσεκτοι και τον ρυπαίνουμε. Δηλαδή θα πάει η άλλη υποχιτάμα, λέω η άλλη η γυναίκα, να ρίξει λάδι στο κανδύλι, και ενώ το βλέπει ότι είναι γεμάτο, αρκεί το λάδι της να προσφερθεί, και εκεί κι άλλο το σας τα έχω πει, κλουκ 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 κλουκ. Και τι κάνει μέσα εκεί? Πλημμυρίζει το κανδύλι από λάδι και αρχίζει να τρέχει κάτω. Και βρίσκομαι τους ναούς πολλές φορές, ιδίως στα παρεκκλήσια, ρυπαρότατα. Κυρά μου, θα ενίχεσαι το σπίτι σου, το σαλόνι σου, να είναι ρυπαρό, όπως είναι ρυπαρός ο οίκος του Θεού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εδώ παραπονείται η ενυπόστατο Σοφία εις τον Έσρα για το κατάντημα αυτό. Τρέξατε, λέει, να φτιάξετε τα σπίτια σας και αφήσατε τον δικό μου τον οίκον χωρίς να τον ξεκινήσετε. Και βέβαια λυπήθηκαν οι Εβραίοι γι' αυτό και έσπευσαν γρήγορα να δουν τι θα κάνουν παρακάτω.
Αυτά βέβαια τα λέμε σαν μια απάντηση ακόμα σε εκείνους οι οποίοι λέγουν, ιδίως τα τελευταία χρόνια, αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί να κτίσουμε εκκλησία, γιατί να κτίσουμε ναό, γιατί να στολίσουμε το ναό. Είναι φοβερόν, φοβερόν. Όπως ακριβώς, αν το θέλετε να σας το πω παράλληλα, ένα σχολείο είναι φροντισμένο, δηλαδή καλοκτισμένο, βαμμένο, στολισμένο, μια δημαρχία, ένα κατάστημα δικαστικών και ούτω καθεξής. Γιατί? Διότι εκεί εξυπηρετείται μία θέση, μία ιδέα. Η ιδέα της παιδείας, η ιδέα της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής, ή της κρατικής εξουσίας. Και βέβαια πρέπει να είναι φροντισμένος ο οίκος εκείνος, το κατάστημα εκείνο που έχει κάποια εξουσία, κάποια προβολή. Έτσι και ο ναός πρέπει να είναι στολισμένος. Μην είμαστε εκείνοι που θα μοιάζαμε του Ιούδα ως προστή η δαπάνη αυτή, που είπε όταν εκείνη η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, έδωσε και αγόρασε πολύτιμο μύρο για να λείψει τα πόδια του Χριστού. Όχι, μην το κάνουμε αυτό. Ο Ιούδας έτσι σκέπτεται. Και ο Κύριος είπε τους φτωχούς, λέει, πάντα τους έχετε. Εμένα δεν με έχετε πάντοτε. Λέει, το θέμα της λατρείας είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο οίκος του Θεού πρέπει να έχει, όχι βέβαια κάποιον πλούτον που να είναι πολύ φορτωμένα πράγματα μέσα, γιατί ξέρετε, το πολύ καλό, λέει μια ξένη παροιμία, είναι εχθρός του καλού. Αλλά πρέπει να είναι ευπρεπής ο ναός. Γι' αυτό λέγει, Κύριε, εκείνους οι οποίοι κοπιάζουν για την ευπρέπεια του οίκου σου, λέμε στη Θεία Λειτουργία, να τους αγιάσεις. Αυτά όλα έχουν πάρα πολύ σημασία. Λοιπόν, και λέγει τώρα εδώ η Σοφία, «Εν πάσιν εις διήλθον εν παντί Ισραήλ, ή λαλόν ελάλησα προς μίαν φυλή του Ισραήλ, ο εν επιλάμιν ποιμένιν των λαών μου Ισραήλ λέγον, ηνατί ουκ οκοδομή κατέμι οίκον κεδρίνων». Δηλαδή, σε όλη τη διαδρομή που είχα με τους Ισραηλίτες έως εδώ, μήπως διετύπωσα παράπονο έστω και προς μίαν φυλήν του Ισραηλιτικού λαού, στην απορία στην οποία εγώ παρεχώρησα την ηγεμονία επί των άλλων φυλών, όπως είναι η φυλή του Ιούδα, δια το γεγονός ότι δεν μου είχατε κτίσει ναόν από πολύτιμα κέδρα. Διετύπωσε παράπονον, λέει ο Θεός Λόγος. Εις απάντησιν όμως όλων αυτών, ο Δαβίδ ξέσπασε σε μία θερμοτάτη προσευχή. Είναι τόσο ωραία, μα τόσο ωραία. Αν θέλετε, είναι στο δεύτερο βασιλείο, στο έβδομο κεφάλαιο. Θα πάρω μόνο ένα-δύο στίχους. Και τότε λέγει ο Δαβίδ, γονάτισε, έκλαψε και λέει, τι σημεί εγώ, Κύριέ μου, Κύριε, και τις ο οίκος μου, ότι ηγάπησάς με έως τούτον. Ποιος είμαι, λέει, εγώ? Ποιο είναι το σπίτι μου? Ποια είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου, ώστε να με αγαπήσεις τόσο πολύ και να μου αναθέσεις να κτιστεί ο ναός από το παιδί μου, τον Σολομώντα, βεβαίως. Αλλά εγώ να μαζέψω όλο το υλικό που θα χρειάζεται ο ναός, είναι γνωστό αυτό. Σε κάθε δε πρόταση, σε αυτή την προσευχή, επαναλαμβάνει σαν εποδό εκείνο το τρυφερότατον, Κύριέ μου, Κύριε, Κύριέ μου, Κύριε. Διαρκώς το επαναλαμβάνει. Ας θυμηθούμε εδώ των λόγων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ζητάει αυτήν
την αγαπητική σχέση. Τι είπε ο Χριστός? Ακούστε. Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, πρότου με παθήν. Επεθύμησα, λέει, να φάγω. Επιθυμία επεθύμησα, είναι εβραϊσμός που δίνει τόνο στην επιθυμία. Να φάγω αυτό το Πάσχα μαζί σας. Θα είναι το τελευταίο μου Πάσχα. Όταν δε εκεί εις τον κήπο της Γεθσημανή δεν μπορούσατε, λέει, να αγρυπνήσετε μία ώρα μαζί μου. Δηλαδή εκφράζεται εδώ η ανθρωπίνη φύση. Προσέξτε με, η ανθρωπίνη φύση. Τονίζεται η ανθρωπίνη φύση. Και σημειώνει ο Ιωάννης δια τον Ιησού: αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο. Δηλαδή αφού αγάπησε τους δικούς του ανθρώπους, αυτοί που ήσαν εις τον κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Ως το τέλος, λέγει, τους αγάπησε. Βλέπει δηλαδή κανείς αυτήν την αναζήτηση της αγαπητικής σχέσεως, της ενυποστάτης σοφίας και πρώτης ενανθρωπίσεως και μετά την ενανθρώπιση με τους ανθρώπους. Και προχωρούμε, αγαπητοί, εις το επόμενο στίχο, τον 8. Τότε με τη λατόμη οκτίστησα πάντων και οκτίσας με κατέπαυσε την σκηνή μου και είπεν: εν Ιακώβ κατασκήνωσον και εν Ισραήλ κατακληρονομήθηκε. Αυτό το Ιακώβ και Ισραήλ είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά αγαπάει πάρα πολύ η Γραφή, και αυτό είναι να ρίχνει τα παραδείγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και κάπου στην Καινή Διαθήκη, το ίδιο όνομα με άλλη παρονομασία, ας το πούμε έτσι, για να κάνει πλούσιο το λόγο. Και ο Ιακώβ και ο Ισραήλ το ίδιο πρόσωπο, γιατί ονομάστηκε από εκείνον με τον οποίον επάλε από την ενυπόστατα σοφία, ονομάστηκε Ισραήλ, που θα πει ηγαπημένος. Να σας το αποδώσω. Τότε μου έδωκε εντολή ο Δημιουργός όλων των δημιουργημάτων, και εκείνος που έκτισε και εμέ όρισε τον τόπο της σκηνής και διαμονής μου και είπε: στη χώρα του Ιακώβ κατοίκησε και λάβε κληρονομία και ιδιοκτησία μεταξύ του Ισραήλ. Ιδιοκτησία, περιούσιος λαός, περιουσία. Εδώ στην αναζήτηση σκηνής, πού να μείνω, ψάχνει ο Θεός λόγος, ούτως είπε. Εδώ η απάντηση, όπως βλέπουμε από τον Θεό Πατέρα, προς την ενυπόστατον σοφίαν, ότι θα την έβρει την κατοικία του, την αναπαυσή του, ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ. Θα προχωρήσω βέβαια, αλλά αυτό το σκηνή και λοιπά, δηλαδή να αναζητήσει σκηνή κατοικία, ξέρετε που αναφέρεται? Στο θέμα της ενανθρωπίσεως. Δηλαδή, πού να ενανθρωπίσω? Σας το είπα εκ προημίων αυτό, για να το έχετε στο νου σας, να μην σας πω στο τέλος, γιατί το τέλος θα είναι την ερχομένη φορά, επειδή είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα. Πάνω στο ρήμα κτίζω, και εμένα, λέει, με έκτισε. Αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Εδώ βέβαια γίνεται λόγος ότι ο Θεός Πατήρ έκτισε την σοφία. Βέβαια, δεν πρόκειται περί κτίσματος. Η σοφία δεν είναι κτίσμα. Λόγο θα κάνουμε όμως παρακάτω, ίσως και την ερχομένη φορά, σας είπα. Αυτό το «και ο κτίσας με» και εκείνος ο οποίος με έκτισε, αναφέρεται στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, ως Θεός θα προσελάμβανε και την κτιστή φύση ως Θεός, αίδιος Θεός. Όμως, ας δούμε πρώτα αυτή την αναζήτηση της κατοικίας, έχει πολύ σημασία. Μοιάζει πολύ μυστηριώδες βέβαια αυτό, αλλά αναφέρεται σε σημείο που αναζητά της οικουμένης
Πού θα προσελάμβανε η Θεία Σοφία την ανθρωπίνη φύση? Και της υπεδείχθη από τον Θεό Πατέρα η χώρα του Ισραήλ. Και σκεφτείτε, δείτε την ηφίλια, τη σφαίρα, με τα, τις θαλασσές της και τις ξηρές της, τα υπήρους της, Ασία, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ειρηνικός ωκεανός, Ινδικός ωκεανός, Βόρειος, Νότιος, Πόλος. Δείτε την ηφίλιον, ότι διάλεξε αυτό το σημείο που λέγεται Γη Χαναάν, εκεί που κατοίκησε ο Ισραήλ. Είναι εντύπωση. Βέβαια, από την γητνίαση, θα λέγαμε αυτήν, όχι μόνον η γη, η ξηρά, πήρε μια σημασία, τεραστία σημασία, αλλά και η θάλασσα. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι η σημαντικότερα θάλασσα στην ανθρώπινη ιστορία. Όχι μόνο στον ανθρώπινο πολιτισμό, είναι πασίγνωστο αυτό. Οι καλύτεροι πολιτισμοί, οι σπουδαιότεροι πολιτισμοί ανεπτύχθησαν περί την Μεσόγειο θάλασσα. Εμείς πολιτισμής είναι και ο ελληνικός, ο σπουδαιότερος. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σπουδαία θάλασσα η Μεσόγειος. Κλειστή θάλασσα. Και μάλιστα μια θάλασσα στην οποία θα διαδραματιστούν στα έσκατα φοβερές καταστάσεις. Στην ίδια θάλασσα θα διαδραματίσει καταστάσεις και ο Αντίχριστος. Το βλέπουμε αυτό από το όραμα του Δανιήλ με τα τέσσερα θηρία πάνω από την Μεσόγειον θάλασσα, την λεγόμενη Μεγάλη Θάλασσα, εν συγκρίση με τη Μικρή Θάλασσα που ήταν η λίμνη της Γενισαρέτ. Βέβαια συγκρίνεται η λίμνη της Γενισαρέτ με τη Μεσόγειο, όχι βεβαίως, αλλά εκεί στην λίμνη της Γενισαρέτ έλαβαν χώρα σπουδαία γεγονότα, διότι ο Ιησούς Χριστός εκεί εκκινήθη. Έτσι λοιπόν η Μεσόγειος είναι μια πάρα πολύ σπουδαία θάλασσα. Αλλά όταν ο Θεός ορίζει τον Ισραήλ, ο Ισραήλ θα έφερνε έναν άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος θα ήταν η Θεοτόκος, η Παρθένος Μαρία. Αυτή θα επλαισιούτο από τον λαόν του Θεού. Παρότι τα πάντα, θάλασσα και γη και έθνη και λαοί ήσαν κάτω από την εξουσία της σοφίας. Αλλά γιατί? Διότι ο Αβραάμ, γιατί να διαλέξει εκείνο τον τόπο? Και γιατί ο Θεός να πάρει τον Αβραάμ και να τον φέρει σε εκείνο τον τόπο? Διότι δεν ήταν ηθαγενής ντόπιος ο Αβραάμ. Ήταν κάτοικος της Ουρ, της αρχαιοτάτης αυτής πόλεως, μιας πόλεως από τις λίγες της αρχαιότητας. Και η Τρία και η Ιεριχώ, ξέρετε τι ηλικία έχουν? Πάνω από 10.000 χρόνια π.Χ. Γιατί να πάρει τον Αβραάμ από την Ουρ, να τον φέρει βορειοδυτικά, να περιμένει να πεθάνει ο πατέρας του Αβραάμ και μετά να του πει τώρα θα κατηφορείς προς νότον, και μετά ήρθε στη γη της Επαγγελίας, χωρίς να του δώσει όμως ούτε γη ούτε ενός ποδός, ούτε 30 εκατοστά δεν είχε κληρονομία, ιδιοκτησία ο Αβραάμ. Εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, διότι λέει περίμενε Κρήτονα πατρίδα, δηλαδή την αχειροποίητον, την άκτιστον, τη Βασιλεία του Θεού. Μέσα σε αυτή την ιστορία βλέπει κανείς τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Είναι καταπληκτικά όλα αυτά. Ωστόσο, να επανέλθω. Ο Αβραάμ ήταν ο γενάρχης αυτού του λαού και ήταν άνθρωπος πίστεως. Γι' αυτό διάλεξε τον Αβραάμ.
Και γι' αυτό τώρα του κάνει αυτές τις περιπλανήσεις για να αποδειχθεί η πίστη του Αβραάμ και η αγάπη του Αβραάμ προς τον Θεό. Όπως στη συνέχεια και του Ισάκ και του Ιακώβ, ο οποίος με το ονομάστη Ισραήλ. Τι επίστευσαν αυτοί οι γενάρχια? Παππούς, παιδί, εγγονός. Εις την ενυπόστατον θείην σοφία. Εκεί επίστευσαν. Επίστευσαν μόλι τη δύναμη της ψυχής τους. Να μου πείτε πλήρως, η πλήρης γνώσης θα ήρθε το μετά την εναθρόπιση του Θεού Λόγου. Και θα εδρεού το μέσα μας με την πεντηκοστή. Ας είναι. Είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Η πίστη να είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό σημειώνει εκεί στη Γένεση ο ιερός συγγραφεύς: επίστευσαν Αβραάμ και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα πει αγιότητα. Δηλαδή πίστευσε και λογαριάστηκε η πίστη του αυτή σε αγιότητα. Το ίδιο χωρίο θα χρησιμοποιήσει και ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος που τόνισε την πίστη όσο κανείς άλλος. Ο Αβραάμ μετινάστευσε λοιπόν από την Ουρ της Μεσοποταμίας του Ιράκ, αν το θέλετε με σύγχρονο όνομα, μετινάστευσε εκ πίστεως. Ο Ισάκ ήρεμα, ο γιος του Αβραάμ, εδέχθηκε τη θυσία του εις τύπον Χριστού. Του είπε ο Θεός: η Σοφία, πάρε το παιδί σου, αν και το απέκτησε 100 χρονών και η Σάρα 90, πάρε το παιδί σου και πήγαινε να μου το θυσιάσεις. Δεν το είπε στην Σάρα, θα σήκωνε τον κόσμο στο πόδι. Ή το πιστή γυναίκα, αλλά όχι όσο Αβραάμ. Το βλέπουμε αυτό όταν ο Θεός είπε στην επίσκεψη που έκανε στον Αβραάμ τρεις άνδρες, ότι θα έχεις παιδί του χρόνου, η Εύα γέλασε. Εξέ λοιπόν, λέει, αυτή τα γυναικεία, έτσι λέει η Αγία Γραφή. Δεν είχε γονιμότητα πλέον, 90 χρονών ήταν. Γιατί γέλασε η Σάρα? Δεν γέλασα. Σας το έχω πει κι άλλο αυτό. Πει, δεν γέλασα. Αχ, αυτές οι δικαιολογίες μας. Δεν γέλασα. Όχι, λέει, γέλασα. Γέλασες. Ήτανε μες στη σκηνή και ο Θεός την είδε. Τη βλέπει. Όλα τα βλέπει ο Θεός. Λοιπόν, ή το πιστή, αλλά όχι βεβαίως όσο Αβραάμ. Δεν της είπε τίποτα, σηκώθηκε πρωί-πρωί, πήρε το παιδί του, πήρε το υποζύγιο, πήρε ξύλα, πήρε φωτιά, να πάει να θυσιάσει το παιδί του. Και εκεί ο Ισάκ λέγει: πατέρα, ξύλα πήραμε, φωτιά πήραμε. Το ιερείον, το σφάγιον, ποιο είναι? Και ο Αβραάμ λέγει: παιδί μου, ο Θεός ξέρει. Ήταν ο ίδιος ο Ισάκ. Παιδί μου, ο Θεός ξέρει. Και όταν το παιδί δέθηκε, πρέπει να ήταν γύρω στα 18 του χρόνια, έφηβος, δέθηκε, τον έδεσε. Γιατί θα μπορούσε να δραπετεύσει το παιδί, έτσι. Και τον έβαλε πάνω στα ξύλα, ήταν φανερό πια, κανείς κουτός δεν είναι, ότι εγώ θα είμαι το θύμα. Δεν διαμαρτύρεται ο Ισάκ. Δεν το καταπληκτικό? Και σήκωσε το χέρι του με το μαχαίρι να σφάξει το παιδί του. Και το χέρι του κρατήθηκε. Και του είπε: όχι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ο Θεός ξέρει, αλλά ήθελε να δείξει στον ίδιο και στην ιστορία την πίστη του Αβραάμ. Και γύρισε και είδε πάνω σε ένα σαβόκ φυτών. Είναι άγνωστο το φυτό αυτό. Είναι προφητικό όνομα, σαβόκ. Ήτανε ένα φυτό με δύο κλαδιά. Τι σχήμα έκανα? Σταυρό. Και εκεί, λέει, ήταν μπερδεμένα τα κέρατα ενός κρυού. Τι θα πει μπερδεμένα τα κέρατα ενός κρυού? Είναι
τη σταυρική θυσία του Χριστού σαφέστατα. Και πήρε, λέει, εκείνον τον γριόν και τον εθυσίασε ο Αβραάμ αντί του παιδιού του, του Ισαάκ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ισαάκ εδέχθη αυτή τη θυσία. Δυνάμει έγινε. Έγινε. Μπορεί να μην πραγματοποιήθηκε ως το τέλος, αλλά έγινε. Τι ήταν λοιπόν ο Ισαάκ? Παιδί της πίστεως. Αλλά και ο Ιακώβ, ο εγγονός του Αβραάμ. Και αυτός, όταν είπε «δώσ' μου τα πρωτοτοκιά σου εις τον Ισαφ», επίστευε εις τον ερχομό του Μεσσίου. Γι' αυτό λέγει ο Θεός τον Ιακώβ, τον ηγάπησα, τον Ισαφ τον εμίσησα. Αλλά και ακόμη βλέπει κανένας ότι παίρνει ευλογία από την ενυπόστατον σοφία. Ενθυμίστε εκείνο το θαυμάσιο, το συγκινητικότατο, όταν γυρίζει πίσω ο Ιακώβ με όλη του τη φαμίλια και με όλη του την προκοπή, την περιουσιακή προκοπή, γυρίζει πίσω εις τη γη Χαναάν προκειμένου να περάσουν ένα ποταμάκι, η Αβόκ ελέγεται. Παραποταμάκι ήταν του Ιορδάνου. Επέρασε τη φαμίλια του, πέρασε τα ζωντανά του, πέρασε τους οικογενείς του. Αυτός έμεινε πίσω, ήθελε να προσευχηθεί. Και όλη νύχτα εν ονείρο επάλε με κάποιον. Επάλε. Γιατί πάλε? Τον προκάλεσε αυτός ο κάποιος να το προκάλεσε κατά τρόπο που ζήτησε. Κατάλαβε ότι το πρόσωπο αυτό είναι σπουδαίο, είναι θείον, είναι ο Θεός. Ήτο η ενυπόστατο σοφία. Άφησέ με να φύγω, λέγει η ενυπόστατο σοφία. Όχι, δεν σ' αφήνω εάν πρώτα δεν με ευλογήσεις. Πόσο αγαπάει ο Θεός να παλεύει με τον άνθρωπο. Ακούσατε, να παλεύει με τον άνθρωπο για να γίνει ζωηρότερα, και ζωηρότερα η επιθυμία του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι, όχι, λέει, δεν σ' αφήνω, άφησε με να φύγω, δεν είπε σε ευλογώ, άφησε με να φύγω, ξημερώνει, να έτσι, να έτσι. Κάπου εκεί τα ξημερώματα. Λέει, καλά, να είσαι ευλογημένο. Το όνομά σου από εδώ και μπρος θα είναι Ισραήλ, δηλαδή αγαπημένος. Και εξαφανίστηκε. Αλλά για να δοθεί όμως και ένα αισθητό σημείο, ήταν ο μυρός του Ιακώβ, ήταν πιασμένος, δεν μπορούσε να περπατήσει. Αυτό και κάποιες συνέχειες περί το να τις πούμε. Το θέμα είναι ότι πήρε την ευλογία. Γιατί? Διότι δεν έπρεπε να μείνει στη γη, στην Ουρ, γιατί εκεί πήγε, που ήταν ο παππούς του από εκεί. Διότι το είπε σαφώς ο Αβραάμ εις τον Ελεάζαρο, σε ορκίζω, του λέγει, δεν θα βρεις γυναίκα εδώ γύρω από τις Χαναΐτισες, θα πάω να βρεις από την πατρίδα μου. Πρόσεξε, δεν πρέπει ο Ισαάκ να ξαναγυρίσει πίσω, ούτε και ο Ιακώβ. Ο Ισαάκ, ξέρετε ότι παντρεύτηκε δύο γυναίκες από τη γη Χαναάν. Τσακωνόντουσαν, λέει, αυτές με τη μεθερά τους, με τη Ρεβέκα. Δεν ήταν κάτω από το θέλημα του Θεού και την ευλογία του Θεού. Έπρεπε να πάρει γυναίκα από εκεί, από την Ουρ. Αλλά δεν έπρεπε να μείνει εκεί. Είναι γνωστό ότι ο άνδρας εκεί που παντρεύεται συνήθως εκεί κατοικεί, εκεί κάνει και το επαγγελμά του κτλ. Όχι, γύρισε πίσω. Γιατί γύρισε πίσω? Γιατί αυτό ήθελε ο Θεός. Έπρεπε ο λαός αυτός να αναπτυχθεί εις τη γη Χαναάν. Όλα αυτά είναι προϊόντα πίστεως. Προσέξαμε, όλα είναι προϊόντα καρπή πίστεως, για να καταλάβουμε τι σημαίνει πίστης. Και έτσι μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που γράφει «Εν το κόσμο είναι». Ποιος? Η σοφία, η ενυπόστατα σοφία, ή με το όνομα Θεός Λόγος. Ήτο, λέει, στον κόσμο. Ήτο.
Και ο κόσμος δι' αυτού έγινε. Και ο κόσμος έγινε από τα χέρια του Θεού λόγου. Και ο κόσμος αυτόν ουκέγνω. Και ο κόσμος δεν τον εγνώρισε. Λέγει ο Οργένης που σχολιάζει: «Εν το περιγείο τόπο το κατά την ημετέραν οικουμένη νοουμένο». Πώς θα εννοείς με αυτόν τον κόσμο? «Εν το περιγείο τόπο». Λέγαμε την περασμένη φορά τι είναι ο περίγειος τόπος. Είναι κατά το φαινόμενο. Προσέξτε, κατά το φαινόμενο. Είναι δηλαδή εκεί που ακουμπάει ο ουρανός στη γη. Προσέξτε με, η Γραφή γράφει κατά το φαινόμενο τα πράγματα. Όχι κατά την επιστημονική αλήθεια έκδοση. Και συνεχίζει. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι τον ανεγνώρισαν πρόσωπα πρώτης εσαρκώσεως. Θυμηθείτε τον Αβραάμ, θυμηθείτε τον Δαβίδ, θυμηθείτε τόσους και τόσους. Ο Αβραάμ μάλιστα, πήρε την υπόσχεση ότι θα έρθει και θα έρθει μέσα μας και θα είναι απόγονος, του ιδίου του Αβραάμ. Όπως και ο Δαβίδ, που λέει ο 108ος ψαλμός: «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιό μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδια των ποδών μου», κλπ. Πώς είναι απόγονος του μα Δαβίδ, λέει στους Φαρισαίους ο Χριστός, αφού ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριον? Δεν μπορούσαν να απαντήσουν, διότι είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός. Πώς λοιπόν λέγει τώρα εδώ ότι θα είναι απόγονος του Δαβίδ? Απλούστατα. Κατά τη θεία φύση, κατά τη μία φύση Θεός, κατά την άλλη φύση άνθρωπος. Με την ανθρωπίνη φύση λοιπόν είναι απόγονος του Δαβίδ, αλλά και με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ, λέει, ζήτησε να δει την ημέρα τη δική μου, είπε ο Χριστός. Ζήτησε να δει την ημέρα τη δική μου, δηλαδή την επιφάνειά μου, δηλαδή την παρουσία μου στον παρόντα κόσμο. Και είδε και χάρηκε. Χάρηκε. Δηλαδή το έμαθε εις τον Άδη ο Αβραάμ, ότι εκείνος που του μιλούσε όταν ο Αβραάμ ζούσε ήρθε. Ξέρετε πόσα χρόνια πέρασαν? 2000 χρόνια. Και του είπαν οι Εβραίοι: «Δεν είσαι ούτε 50 χρονών άνθρωπος και λες ότι ο Αβραάμ ο πατέρας μας είδε τη δική σου την επιφάνεια και χάρηκε». Γιατί χάρηκε? Γιατί πίστεψε ότι θα έρθει και είναι απόγονος του Αβραάμ. Όλοι αυτοί γνώρισαν, βέβαια ασαφώς, ασφαλώς, αλλά γνώρισαν όμως και πίστεψαν εις την ενυπόστατον σοφίαν. Ο Ιωάννης λέγει: «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβαν». Ήρθε ανάμεσά μας, εις τα ίδια. Το λέμε από τα μας από το σχολείο που μάθαμε λίγα χαία. Τι λέγαμε εκεί? Πηγαίνω ίκα, δεν πηγαίνω εις τα ίδια. Λοιπόν, στο σπίτι μου. Τα ίδια είναι το σπίτι. Εκεί όταν ο Ιωάννης, κατ' εντολή του Χριστού, πάνω στο σταυρό, είδε ο Υιός σου, από εκείνη τη στιγμή, λέγει ο Ιωάννης, πήρε την Θεοτόκον εις τα ίδια, δηλαδή στο σπίτι του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ήρθε εις τον κόσμο αυτόν, και ιδιαίτερα ήρθε εις το λαό του, και οι ίδιοι, δηλαδή οι δικοί του οι άνθρωποι, αυτόν που παρέλαβαν, δεν έγινε αποδεκτός. Τι κρίμα! Δεν έγινε αποδεκτός. Αυτός είναι, αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός. Θα λέγαμε, η εκτός χρόνου, αυτό που λέω τώρα είναι αντιφατικό, η εκτός χρόνου ιστορία του και η εντός χρόνου ιστορία του. Γιατί είναι αντιφατικό? Γιατί έξω από το χρόνο δεν υπάρχει ιστορία. Δηλαδή, ως Θεός και ως άνθρωπος. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός, για να δούμε εκείνο το μεγάλο θέμα
ότι ο Θεός Πατήρ δηλαδή με έκτισε. Τι σημαίνει εκεί που σκόνταψε ο Άριος και υπεστήριζε ότι ο Θεός Λόγος είναι κτίσμα, φυσικά, αίρεσης, φοβερή. Αυτό θα το δούμε πρώτο Θεός την ερχομένη Τρίτη.